πιστεύω και τα ξέρετε η ομάδα δική μας, εγώ από πότε θεωρώ ότι είναι μια πολύ επιπόλαια απόφαση το να μεταφερθούν τα γραφεία της ΔΕΑ, γιατί η ΔΕΑ έχουμε μπερδέψει, ο Πελαιό Υπηρεσία δεν είναι από τις υπηρεσίες που προσφέρει, δεν είναι μια υπηρεσία όπως πήγαν οι τεχνικές υπηρεσίες εκεί που πήγαν, είναι μια επιχείρηση. Και όπως καταλάβατε όλοι, μιλάμε για πελάτες, 9.000 πελάτες του Δήμου Καστοριάς, που επί 30 χρόνια τη χρησιμοποιούμε. Και θα πρέπει εμείς αυτή τη στιγμή, επειδή είναι ένα κτίριο και δεν έχω τίποτα ούτε με τη Μεσοποταμία ούτε με κανένα, έγινε ένα κτίριο πάρα πολύ ωραίο και για να μην μείνει έτσι πρέπει να πάει. Η επιχείρηση του Δήμου Καστοριάς, που για να κάνω εγώ ένα ρολόι, θα πρέπει να πάω εκεί για να κλείσω, για να ανοίξω και μόνο θα πληρώνω. Όπως κάναμε κύριε Πρόεδρε, γιατί λέω ότι είναι μια πολύ επιπόλαιη, θα την πληρώσουμε πολύ ακριβά στο μέλλον, δεν το θέλω. Όταν δεν θα έχουν τα χρόνια οι Καστοριανοί, τότε να μου πείτε. Λοιπόν, εγώ πιστεύω ότι πρέπει να πάρει μια αναβολή. Είναι πάρα πολύ σοβαρό το θέμα. Όπως ρωτήσατε και φέρατε και το τοπικό συμβούλιο και τους ταξιτζίδες για πιάτσα, γιατί όλα είναι σοβαρά τα θέματα, αλλά αυτό νομίζω ότι είναι σοβαρότατο. Δεν ρωτήθηκε ο κόσμος της Καστοριάς και οι πελάτες αυτής της επιχείρησης. Αν θέλουμε τα λεφτά που χρησιμοποιούμε να πηγαίνουμε να κάνουμε αυτά τα χιλιόμετρα. Εγώ υποστηρίζω ότι πρέπει να πάρει αναβολή να ρωτηθεί ο κοσμάκης της Καστοριάς. Έτσι δεν πάμε και τη λίμνη, την πάμε κάπου αλλού. Μια πολύ σύντομη απάντηση. Μπορώ να ξεκινήσω από το 4 προς το 1, δηλαδή ότι την παραχώρηση του οικείου γραφείου να δούμε στο Δημοτικό Μέγαρο Καστοριάς πρόησες, όπως έχει προταθεί την εξυπηρέτηση πολιτών και καταναλωτών της πόλης Καστοριάς, όπου θα εισπράττουν λογαριασμοί, αιτήματα συνδέσεων κλπ. Εκεί θα υπάρχει στελεχωμένο γραφείο με ταμεία και με συνεργαζόμενο άτομο, όπως ήθιστε, κρατάμε 2-3 άτομα της πρακτικής, όπου γνωρίζουν τις σύγχρονες τεχνολογίες επικοινωνία μέσω διαδικτύου, προκειμένου να γίνεται με αμεσότητα η υποβολή των ετοιμάτων στα κεντρικά γραφεία και να γίνεται και με αμεσότητα η αντιμετώπιση των όποιων θεμάτων έχουν οι γραμμές της πόλης. Δεν θα διεκδικηθούν οι πολίτες βέβαια της πόλης Καστοριάς σε καμιά περίπτωση, γι' αυτό και παραμείνει κεντρικό ταμείο. Σε αυτό το σημείο θέλω να πω το εξής, ότι ήδη έχουν προχωρήσει με αποφάσεις του Διοικητικού Συμβουλίου, που το γνωρίζουν όλοι οι συνάδελφοι που συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο της Επιχείρησης, με τα λεφτά τα οποία θα υπάρχει και ταχυπληρωμή. Ήδη υπάρχουν από προηγούμενες διοικήσεις και προγενέστερα χρόνια ταχυπληρωμή μέσω τραπεζών. Προχωρούμε με το σύστημα αδείας σε όλη την επικράτεια, σε όλη την Ελλάδα, να πληρώνουν λογαριασμοί και οι φοιτητές που βρίσκονται σε άλλες πόλεις. Θα έχουμε λοιπόν εναλλακτικές μορφές πληρωμών, ακόμη και με ταχυδρομική διανομή στο πιο απομακρυσμένο χωριό, όπου δεν υπάρχει καν ταχυδρομικό κατάστημα, προκειμένου το ταχυδρομικό διανομέα κάποιο συγκεκριμένο του πληρώνει εκεί. Άρα λοιπόν και αυτό λύνεται, αλλά πρέπει να κοιτάξουμε λίγο την επιχείρηση την επόμενη 20ετία μπροστά να έχει ένα δικό της, μια δικιά της στέγη, επειδή είναι εδώ πολλά χρόνια. Κύριε Πρόεδρε, επιτρέψτε. Δεν έγινε έρευνα μέσα στην πόλη της Καστοριάς εάν υπάρχουν κτίρια που υπάρχουν. Δεν ρωτήθηκε ο Κοσμάκης για άλλα πράγματα, ρωτήθηκε για πιάτσες, για λαϊκές κτλ. Και για το συγκεκριμένο πράγμα δεν έγινε τίποτα. Εντάξει, εν πάση περιπτώσει αυτή είναι η θέση σας. Επειδή είμαι και μέρος της διοίκησης της ΔΕΑ, μας φέρνουν ένα ντεφάκτο θέμα. Κάποια αποφάσισαν για μας, χωρίς εμάς. Μα δεν είναι συζητιέται το θέμα. Μα τι συζητιέται, ότι πήγα εγώ στη ΔΕΑ και ξέρουν όλοι θα πάμε στη Μεσοποταμία. Ανεξάρτητα από αυτό, εδώ είναι το Δημοτικό Συμβούλιο που συζητάει το θέμα. Και κατά δεύτερον, συμφωνώ με τον συνάδελφό μου, τον κύριο Πετκαράου, αυτό που είπε. Όλα είναι ερώτηση για το θέμα των πληρωμών. Αλλά να μας πει όμως αυτό που γνωρίζω εγώ και κάποια άλλα άτομα. Από τους 9.000 πελάτες μας, εδώ και 5 χρόνια μπορεί να γίνεται πληρωμή μέσω τράπεζας. Πόσοι κάτοικοι της Καστοριάς πληρώνουν μέσω τραπέζης, Γιώργο Πετκαρά, και πόσοι πάνε στο ταμείο του ΔΕΙΑ. 126 άτομα. Εν πάση περιπτώσει, οι λόγοι που συνηγορούσαν να οι λόγοι για τους οποίους θα μπορούσαν να οι να παραμείνει η Δηλιά και δεν ξέρω, θα αποφασίσει το Δημοτικό Συμβούλιο.